Γέμισαν και πάλι οι αποθήκες της Κιβωτού με τρόφιμα, όπως θα δείτε σε φωτογραφίες που εξασφάλισε ο Αντένα, ενώ με παρέμβαση του νέου προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, όλα τα παιδιά πήραν παιχνίδια. Ωστόσο, οι δωρεές και οι χορηγίες έχουν σταματήσει. Ντουλάπια και τα ψυγεία χωρίς τρόφιμα στη δομή της Κιβωτού του Βόλου γέμισαν και πάλι. Αυτές είναι φωτογραφίες από τις αποθήκες τροφίμων στη δομή, οι οποίες πριν από λίγες ημέρες, με παρέμβαση της νέας διοίκησης της οργάνωσης, γέμισαν με είδη πρώτης ανάγκης και συσκευασμένα τρόφιμα. Πρέπει όλοι να φροντίσουμε σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν να αισθάνονται ασφάλεια και ελπίδα για το αύριο. Σύμφωνα με πηγές της νέας διοίκησης, έχουν ήδη εξεταστεί υπάλληλοι, εθελοντές και κτίρια σε όλες τις δομές του οργανισμού, ενώ έχουν καλυφθεί τα έξοδα για πετρέλαιο και παιχνίδια των παιδιών τώρα στις γιορτές. Ωστόσο, δωρεές και χορηγίες έχουν παγώσει. Δυστυχώς, αυτό δεν αφορά μόνο την Κιβωτό του κόσμου, αλλά όλους εμάς, τους προνοιακούς φορείς, που είμαστε στο ίδιο πεδίο δράσης. Σύμφωνα μόνο με εκτιμήσεις υπευθύνων προνοιακών δομών, φέτος υπολογίζονται μειωμένες οι προσφορές του κόσμου, τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με άλλες χρονιές. Οι καταγγελίες σε βάρος της Κιβωτού, θα πει ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών ΣΟΣ και μέλος της νέας προσωρινής διοίκησης της Κιβωτού, έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο. Η επιφυλακτικότητα και η ανασφάλεια που αισθάνθηκε ο κόσμος μας ακουμπάει όλους. Δεν είναι μόνο η Κιβωτός, είναι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, είμαστε εμείς που έχουμε και τη μεγάλη μείωση. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση του κόσμου για κάποια πράγματα που αλλιώς θα πίστευε, αλλιώς έχουν παρουσιαστεί. Αν σταματήσουν, θα βρεθούμε κι εμείς την ανάγκη να μειώσουμε το έργο. Στις 9 Ιανουαρίου του νέου έτους, ο πατέρας Αντώνιος έχει κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, καθώς θεωρείται ύποπτος για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου κατά εξακολούθηση. Μαζί του έχουν κληθεί να καταθέσουν και 7 υπάλληλοι της δομής για κακοποιητικές συμπεριφορές.